Πάμε τώρα στην τρίτη παρατήρηση. Θα φέρω ένα θέμα σημερινό που κατά γνώμη μου είναι το κορυφαίο. Το έχει αναδείξει η κυρία Φιντανίδου στο Βήμα. Μπορεί να έρθει λίγο φακό εδώ. Αν έχουμε ένα φακό, παρακαλώ πολύ εκεί, ο κύριος που το φακό το κοντινό. Ναι. Όλες με λίγο. Εδώ. Πάνω, δείχτου τι. Δεν ξέρω ποιο έχει φακό, ρε παιδιά, πείτε μου ποιο ναι, έχει φακό. Στην κάμερα ένα, κύριε. Το μακρύ χέρι του Πολάκη στους διορισμούς γιατρών. Πιστεύω ότι αυτό θα γεννήσει εξελίξεις στο θέμα που ούτε φαντάζεστε τώρα. Ακούστε γιατί. Τι αποδεικνύεται με έγγραφα πλέον. Δηλαδή αυτό δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Γίνεται ένας διαγωνισμός για το διορισμό 100 γιατρών και 400 νοσηλευτών. Στους φακέλους των 5.000 γιατρών και νοσηλευτών που έχουν κάνει αίτηση, πάει και τους παίρνει ο Υπουργός Πολάκης με υπάλληλό του με αριθμό πρωτοκόλλου, παίρνει τους φακέλους στο γραφείο του, με το πρόσημο, όπως είπε, σε επίσημη ανακοίνωσή του, για να τους διορθώσει. Να διορθώσει. Όπως λέει το ρεπορτάζ, κύριε. Τους φακέλους. Όχι, το έκανε επίσημη ανακοίνωση ο ίδιος. Καλά, σου σας λέω. Έκανε επίσημη ανακοίνωση. Εσείς το ρεπορτάζ μου δείχνετε τώρα. Δεν μου δείχνετε. Είπε ο κύριος Πολάκης στην επίσημη ανακοίνωσή του ότι πήρα τους φακέλους για να τους διορθώσω. Εντάξει, ολοκληρώστε το. Αυτό για να καταλάβετε. Ναι. Είναι τελείως βέβαιο ότι όλοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές που έχουν αδικηθεί θα κάνουν μηνύσεις στον κύριο Πολάκη. Γιατί αυτό είναι σειρά αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Όχι δεν υπάρχουν παρεμβάστατα και από διαφόρους κακούς υπουργούς, αλλά η περίπτωση υπουργού που με αριθμό πρωτοκόλλου παίρνει τους φακέλους των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ο ίδιος με δικά του κριτήρια, κατοδοκούν ποιους θα βάλει και ποιους θα κόψει, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Δεν έχει, διαβάστε το δημοσίευμα της κυρίας Φιντανίδου. Εντάξει, δημοσίευμα. Και θα έρθετε μαζί μου αύριο, είμαι βέβαιος, επειδή είστε έντιμο πρόσωπο. Θα έρθετε μαζί μου και μαζί θα σηκώσουμε φωνή εναντίον της υπουργικής αυθαιρεσίας. Πρώτη φορά γιατί γίνεται δημοκρατική διαδικασία για τις διοικήσεις των τραπεζών μέσα από διαγωνισμό των νοσοκομείων. Κυρία Καβαντάρη, ο τομέας υγείας του κόμματός σας, έτσι, ο τομέας υγείας του κόμματός σας θα συζητήσει το Σάββατο για αυτό το θέμα. Δεν λοιπόν, έχετε καταλάβει τι έχει κάνει ο άνθρωπος και μην εκτίθεστε. Προσφυλίστατική δεν έχετε καταλάβει τι στοχοποίηση προσώπων και στελεχών της κυβέρνησης. Όλα τα νέα παιδιά πέστε που κάνουν αίτηση για διορισμό στο δημόσιο. Ότι ο άνθρωπος αυτός πήρε τους φακέλους. Κύριε Γεωργιάδη. Πήρε τους φακέλους. Πόσα νοσοκομεία κλείσατε σαν υπουργός υγείας. Πήρε τους φακέλους στο γραφείο του. Διάλεξε ποιους θα διορίσει. Εντάξει, μόνος εντάξει, του. Εσείς το λέτε και αυτό. Έστειλε από το γραφείο του κατάλογο διοριστέντων. Πέστε μας για το κερκνό, κύριε ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει. Ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να παρέμβει ένα σήμερα. Λεπτό. Ένα λεπτό. Για αυτό το πράγμα. Κύριε Γεωργιάδη, καταρχάς λοιπόν, είναι ένα θέμα που αφορά ένα συγκεκριμένο υπουργό και ένα θέμα. Ένα μικρό θέμα είναι αυτό. Ένα λεπτό. Αυτό θα το κρίνει η κοινωνία. Δεν είμαι εγώ εδώ δικαστής. Ας πούμε όμως, κύριε Χατζή, ότι διορίστηκαν 500 παρακαλώ, άνθρωποι διορίζονται σε μονάδες. Σας παρακαλώ, κυρία Καφαντάρη. Κυρία Καφαντάρη, σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Κάνω. Θέλω για να είμαστε εντάξει, Νίκο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ θερμά. Επειδή το θέμα αφορά προσωπικά έναν υπουργό. Μα στον οποίο κάνει. Παρέμβει, γιατί δεν βλέπω. Μα σας παρακαλώ λοιπόν τελικώς, κύριε. Μα σας παρακαλώ τελικώς. Κυρία Καγιανέτσι Μιτσεμτζιάν, αυτή πήρε τους φακέλους. Με υπογραφή. Λοιπόν, εγώ επειδή. Μισό λεπτάκι. Ένα λεπτό, Νίκο, σας παρακαλώ όλους. Παρακαλώ πολύ. Είναι το θέμα σοβαρό. Μιλάτε για έναν υπουργό. Λέτε ότι αύριο θα πάτε στον εισαγγελέα. Είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω από το Υπουργείο Υγείας όποιος είναι αρμόδιος να βγει να το αντιμετωπίσει. Να κάνει μια δήλωση. Γιατί αυτό ορίζει την εντολογία. Έρχεστε με ένα θέμα εδώ, με ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας και αναδεικνύεται ένα θέμα. Και δεν έχουμε τον άνθρωπο να απαντήσει. Μα με τα χαρά να βγει δεν να απαντήσει. Να, ο κύριος Πολάκης, δεν θα βγει δεν μπορεί να δικάζεται σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θα βγει να απαντήσει και βάζω και στοίχημα. Διότι ο κύριος Πολάκης το παίζει βαρύ μαγκιάς και πολλά βαρύς εκεί που τον παίρνει. Εκεί που δεν τον παίρνει είναι κοταλιράκτη ο κύριος Πολάκης. Διότι ο κ. Πολάκης έγραφε το καλοκαίρι για όσους ψήφιζαν ναι στο δημοψήφισμα ότι είναι κότες λιράτες και το όχι είναι για τους ήρωες και μετά από 2-24 ώρα πήρε καρέκλα υπουργική και έβαλε βαρδιά πλατιά την υπογραφή του όλα τα μνημόνια. Μην τον βλέπετε με τα μουσια και που το παίζει άγριος. Κότα λιράτη όπως έγραφε ο ίδιος. Πέστε για τη θητεία σας στα έτσι νοσοκομεία, κύριε Γιώργη. Άρα λοιπόν, πόσα άρα νοσοκομεία λοιπόν, κλείσατε. Εγώ καλώ τον εισαγγελέα να παρέμβει σε αυτή την υπόθεση της πρωτοφανούς υπουργικής αυθαιρεσίας σε έναν εξελίξει διαγωνισμό. Εντάξει.